Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες ζωντανά, όπως κάθε βράδυ από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω πολύ το Euro Channel που μας μεταδίδει και έτσι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Euro Channel. Απόψε είναι πολύ σημαντική η καλεσμένη στο στούντιο να κάνουμε μία πολύ καλή συζήτηση, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και τι εκτιμήσεις υπάρχουν και από τους καλεσμένους. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, γνωστός δημοσιογράφος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Η κυρία Άννα Σημακοπούλου, οικονομολόγος, νομικός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κυρία Σημακοπούλου. Καλησπέρα σας. Η κυρία Λιάνα Κανέλη, δημοσιογράφος, βουλευτής του ΚΚΕ. Πρώτη Αθηνών. Κυρία Κανέλη, καλησπέρα, με πολύ μεγάλη χαρά. Άστα κυρία και τα λιμάνια. Με πολύ μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω. Καλησπέρα, Εμίλια. Πολύ χαίρομαι όταν έρχεστε στο στούντιο με την κυρία Κανέλη. Αν δεν αλλάξει τον πληθυσμό, θα φύγω. Έτσι, λοιπόν, με τη Λιάνα, λοιπόν, αφού μου την βάλει σχεδόν. Με τη Λιάνα μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία και μακρόχρονη σχέση. Και πρέπει να την ευχαριστήσω και δημόσια για άλλη μια φορά. Διότι όταν εγώ πρωτοξεκίνησα στην τηλεόραση, εργαζόμουν βέβαια σε εφημερίδες μάλλον. Αρκετά χρόνια πριν, όταν όμως πρωτοξεκίνησα στην τηλεόραση, τότε που πρωτοβγήκε η ιδιωτική τηλεόραση στον αέρα, η Λιάνα Κανέλη ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος μου έδωσε συμβουλές, με καθοδήγησε, μου έμαθε πράγματα για την τηλεόραση, για το πώς θα στείνομαι στην κάμερα, πώς πρέπει να ντύνομαι, πώς πρέπει να χαμογελάω τα πάντα. Μην τα συνεχίσεις αυτά. Λοιπόν. Θα σε πιάσει η ζωή και εμένα θα με πάει μέσα για ηθική ευτουργία, γιατί έβγαλα όλα τα εγκλήματα της δημοσιογραφίας. Α, είμαι και έγκλημα της δημοσιογραφίας. Όχι, όχι, ανάλογα. Με ποιον είσαι. Άμα είσαι μαζί της, δεν είσαι έγκλημα. Βραδινό, νυχτερινό έγκλημα εδώ στο κόμμα. Ναι. Και από τους λέω θα πάω για ηθική ευτουργία κατευθείαν. Σε ένα-δύο λεπτά κοντά μας θα βρίσκεται στο στούντιο ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρώην υπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη Αθηνών. Με πολύ μεγάλη χαρά καλησπέριζω τον κύριο Νίκο Φελέκη, δημοσιογράφο, διευθυντή του Matrix 24. Καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Εγώ σου έδωσα την ευκαιρία με το σύμβολο, αν θυμάσαι. Με το σύμβολο, όταν ο κύριος Φελέκης ήταν διευθυντής στον επενδυτή και μου έδωσε τότε την αρχισυνταξία στο περιοδικό Σύμβολ, στο καταπληκτικό τότε επενδυτή Νίκο, με τις φοβερές κυκλοφορίες που είχες καταφέρει. Ναι. Μια εφημερίδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι κυκλοφορίες κοντά σε 100.000. Συνένοχοι, έλα. Έλα, γεια σου, συνένοχοι. Μετά πήγαμε πολύ παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Καλησπέριζω το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Κυριακάτικη Κόντρα News, τον αγαπητό κύριο Σπύρο Σουρμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, φίλες και φίλοι. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Να τον δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, τον κύριο Δραγασάκη. Τι θέλετε? Τίποτα. Βλέπετε κάτι? Συνεργαίνουμε με το κοντρόλ, εγώ μην ενισχύσει. Βλέπουμε τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής ημίτου δημοψηφίσματος. Αφήνει παράθυρο ανοιχτό, θα έλεγαν, να διορθώσουμε λίγο τον τίτλο, παράθυρο από Δραγασάκη για ακύρωση του δημοψηφίσματος. Όταν ρωτήθηκε για το δημοψήφισμα ο κύριος Δραγασάκης, απάντησε ότι είναι μία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αυτό απάντησε ο κύριος Δραγασάκης. Σας λέω μοταμό τι είπε στην ΕΡΤ σήμερα. Επίσης είπε ότι εισηγήθηκα στον Αλέξη Τσίπρα να αποδεχθεί την πρόταση των θεσμών. Ακόμα είπε ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ο Τσίπρας θα συμβολίζει τον αγώνα ενός λαού. Η κυβέρνηση είναι η συμπαγής, πρόσθεσε, και ενιαία δίνει από κοινού τη μάχη. Θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Μελιγκόνη, πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Αυγή, ο οποίος εργάζεται και στο Matrix 24. Κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του κύριου Δραγασάκη? Βέβαια, με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι καταλάβατε από την απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για το δημοψήφισμα, για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, τι καταλαβαίνετε? Αν και προς το παρόν από το Μαξίμου δεν μιλάνε για κάποια αλλαγή στάσης, υποστηρίζουν ότι συνεχίζεται κανονικά η εκστρατεία του όχι και η διεξαγωγή του είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή. Ναι. Δημοσιογραφικά θα μπορούσε να πει κανείς, νομίζω, ότι ο κ. Δραγασάκης θα έρθει ανοιχτό να υπάρξει αλλαγή απόφασης. Και αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με πληροφορίες που έρχονται από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά την συνεδρία, την τηλεδιάσκεψη μάλλον του Eurogroup, που θέλουν την Ελλάδα, κάτι που επίσης προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται να πούμε, θέλουν την Ελλάδα να έχει επισημάνει στο Eurogroup πως εάν υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία, μια πρόταση για βιώσιμη συμφωνία τους δανειστές,
τότε η κυβέρνηση θα μπορούσε είτε να αλλάξει την εισήγησή της προς τους πολίτες και να εισηγηθεί, να υπερψηφιστεί το δημοψήφισμα, η πρόταση, είτε να ματαιώσει το δημοψήφισμα. Βεβαίως ακόμη βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό, ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι ως διαπραγματευτικό χαρτί παραμένει στο τραπέζι και τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι προσωπική άποψη του κυρίου Δραγασάκη ή πιστεύετε, κύριε Μελιγκόνη, ότι η απάντηση έρχεται σε συνεννόηση με το Πρωθυπουργικό Γραφείο? Είδα σήμερα ότι όσες φορές προσπάθησε την ΕΡΤ ο συνάδελφος ο Πάνος ο Χαρίτος να δώσει στον κύριο Δραγασάκη συγκεκριμένες ενέργειες ή εισηγήσεις που του αποδίδονται, όπως ας πούμε το να ξαναμπεί η Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κτλ. Ο κύριος Δραγασάκης επαναλάμβανε μονότονα ότι οι αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει τις πρωτοβουλίες και πως η κυβέρνηση είναι αραγής. Βεβαίως στο εσωτερικό προφανώς και αναπτύσσονται πολλές απόψεις για το δέον γενέσαι, όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο πιεστική η πραγματικότητα και η οικονομική και η κοινωνική αλλά και η τραπεζική, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται νομίζω, που δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να μην κάτσει η κυβέρνηση στο τραπέζι του διαλόγου, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει, όπως είπε πολλές φορές επίσης ο κ. Δραγασάκης, ότι ο στόχος και η κόκκινη γραμμή της δεν παραμένει η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας και όχι απλώς μια οπισθοχώρηση, ας πούμε. Πάντως δημιουργούνται εντυπώσεις τώρα, μερικές μέρες πριν από την Κυριακή, να βγαίνει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και να λέει ότι αφήνω ανοιχτό το παράθυρο για ακύρωση του δημοψηφίσματος. Είμαστε 4 μέρες πριν από την Κυριακή. Ναι, απλώς έχουν από τότε που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα και κυρίως από τότε που επέδωσαν το τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση οι θεσμοί, έχουν νομίζω επιταχυνθεί τόσο πολύ τα γεγονότα που τουλάχιστον δεν θέλω να αποκλείσω από τη συζήτηση τους πολιτικούς καλεσμένους σας, αλλά και εσείς και ο κύριος Πελέκς και εγώ και όσοι ζούμε αυτό το πράγμα δημοσιογραφικά βλέπουμε να διαμορφώνονται μέσα σε μια μέρα τόσο πυκνά γεγονότα που άλλωστε θα γίνονταν σε ένα μήνα, μην σας πω και σε ένα χρόνο δηλαδή. Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο. Οπότε εκ των πραγμάτων μέσα σε 3 ώρες αλλάζουν πολλά δεδομένα. Ναι. Βρισκόμαστε στην εκπονόη του προγράμματος. Αυτό φέρνει και συγκεκριμένους κινδύνους. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και μια εντολή από το λαό, από τις εκλογές, που λέει όχι στη λιτότητα, αλλά λέει όχι και στην έξοδο από το ευρώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτά κάπως πρέπει να συνδυαστούν με την πολύ πιεστική, επαναλαμβάνω, τραπεζική πραγματικότητα. Ναι, κύριε Φελέκη, τι θέλετε? Κοιτάξτε, ο κύριος Μελιγκόνης είναι ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Γι' αυτό και τον βγάζω εγώ πολύ συχνά εδώ στην εκπομπή το βράδυ. Είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή λίγο τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Ναι. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική απόψε. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι ο κύριος... Συγχωρείς λίγο. Επειδή δεν θα ήθελα να προσβάλλω ή να προσβληθώ από κανέναν. Κάντε με να δείξετε την κυρία Κανέλη και τον κύριο Φελέκη. Μην με ρίχνετε μένα. Δεν θα ήθελα ούτε να προσβληθώ ούτε να προσβάλλω κανέναν. Δείξτε τον κύριο Φελέκη. Φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος κύριος Μελιγκόνης και εσύ αναγνωρίζετε ότι και ο Τριανταφυλλίδης και εγώ δημοσιογράφοι παραμένουμε παρά την πολιτική μας ιδιότητα. Κυρία Κανέλη, αν έχετε να εισφέρετε κάτι στο ρεπορτάζ. Αυτό λέω. Ναι, μπορεί να έχω και εγώ να εισφέρω. Άρα λοιπόν μετά από μένα μπορείτε και εσύ να εισφέρετε. Ναι, θέλω να πω ότι είμαστε και εμείς εδώ και με αυτή την ιδιότητα. Ναι, ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό το οποίο ήθελα να πω εγώ είναι ότι έχω την εντύπωση ότι ο Γιώργος ο Μελιγκόνης λίγο μας τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δραματική απόψε στην κυβέρνηση. Η πρόταση του Δραγασάκη ήρθε σαν απότοκο μια σφοδρή σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Εσωτερικά εννοείται τη κυβέρνηση. Εσωτερικά, βέβαια. Σύγκρουση. Εσωτερικά στην κυβέρνηση. Γιατί, δηλαδή, τι εννοείται? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτός προγράμματος. Τυπικά. Δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα. Δεν είναι, θα είναι σε 40 λεπτά από τώρα. Ναι. Όταν, σε 43 λεπτά από τώρα θα όταν, λοιπόν, φτάσει 12:01 για μας τα μεσάνυχτα, η Ελλάδα θα είναι εκτός προγράμματος, άρα θα, ουσιαστικά θα έχει χρεοκοπήσει. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτή η κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα σηκώσει. Πέραν όλων των άλλων, το τι σημαίνει χρεοκοπία για τον απλό κόσμο, για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους, για τις τράπεζες. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο δεδομένο. Αυτό ποιο είναι? Ότι οι τράπεζες
πιθανότατα, δεν θέλω να το πω κατηγορηματικά, χάνουν όλα τα παραρτήματα στα Βαλκάνια. Για παράδειγμα. Τι εννοείτε? Η Finance Bank, ένα στυλό παρακαλώ. Ένα η, στυλό Finance Bank, η Finance Bank, την οποία ξέρετε ότι ελέγχει η Εθνική Τράπεζα, την οποία είχε αγοράσει πριν μερικά χρόνια, έναντι 5 δις. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσει στην Τουρκία. Εννοείται να πουλήσει η Εθνική να την... Να εθνικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Ό,τι είχε γίνει και με τις κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα. Να εθνικοποιηθεί. Βεβαίως. Έτσι τσαμπουκά δηλαδή. Να... Όχι, όταν δεν μπορεί αν να... Αν περάσει τον έλεγχο του Ντράγκη. Αν περάσει τον έλεγχο του Ντράγκη. Δεύτερον, νομίζω δεύτερον στα Βαλκάνια... Μετά. Δεν πάω σε κανένα στάδιο μετά. Δεύτερον, δεν είναι μόνο η Φινά στην Τουρκία. Είναι όλες οι ελληνικές τράπεζες στα παρτήματά τους στη Βαλκανική. Θα παρακαλέσω, κύριε Καλογερνέ, πολλά... να δείχνουμε και τα πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα και είναι πολύ σημαντικοί οι καλεσμένοι, πολλά... για να έχουμε εικόνα και ποιοι βρίσκονται στο στούντιο. Και είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Είναι όλο αυτό το δίκτυο το οποίο είχε η Ελλάδα στα Βαλκάνια. Ναι. Τρίτον. Τον κύριο Ελλάδα... Λοβέρδο που ήρθε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τον έχουμε δείξει. Κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λιάς. Συνεχίστε, κύριε Φελακή. Τρίτον, η Ελλάδα χάνει τα 11 δις τα οποία υπήρχαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Λόγω της λήξης του προγράμματος. Βεβαίως. Τα οποία ήταν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μάλιστα. Η Ελλάδα χάνει το 1,9 του 2014 και το 1,5 του 2015 από τα κέρδη των ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης. Η Ελλάδα χάνει το 1,2 δις, το οποίο βλακωδώς το είχαμε δώσει. Η Ελλάδα χάνει μια σειρά από πράγματα, χρήματα όμως. Εγώ σας λέω για χρήματα, δεν σας λέω για τα άλλα, τα οποία θα τα δούμε, υποθέτω, μετά. Αυτά από την θα τα δούμε όλα. Σε πάρα πολλά δις. Επίσης, οι τράπεζες, αν περάσουν στον έλεγχο, πιθανότητα θα περάσουν της ECB, πλέον δεν θα έχουν ελληνική σημαία, θα έχουν ευρωπαϊκή σημαία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει... Θα έχουν και άλλα διοικητικά συμβούλια. Βεβαίως, και άλλα διοικητικά συμβούλια. Κολάτερας. Θα τα ορίσει ο Ντράγκη. Και δεν ξέρω αν θα ορίσει διοικητικά συμβούλια ή θα ορίσει επιτρόπους. Αυτό τι σημαίνει περαιτέρω. Όπως ξέρετε για τα κολάτερα που είπε πολύ σωστά η Λιάνα, παίρνουμε για τη ρευστότητα οι τράπεζες, δίνουν κάποια ενέχειρα, κάποια κολάτερα, τα οποία είναι κουρεμένα. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ή εγώ όπως έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο ή ο κύριος Λοβέρδος έχει πάρει ή ο Σπύρος Σουρμελίδης, οι τράπεζες για να πάρουν τη ρευστότητα δίνανε τα δάνεια τα οποία έχουν από τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, από τα ΕΛΠΕ μέχρι τη Motor Oil. Στα funds. Στην ΕΚΤ για να πάρουν έλα. ECB. Ναι, τα δες. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όσο ενέχει. Έχουμε τώρα πάρει θα 87 funds. Δις. Έχουμε δώσει περίπου ενέχειρα 140-145. Άρα λοιπόν ο έλεγχος σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις περνάει στον έλεγχο της ECB. Θεωρούμε ότι καταστροφή είναι αύριο. Αυτό γίνεται αύριο αν δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Είναι αυτομάτως. Τώρα, αν δεν γίνει μπορεί... αύριο, θα γίνει σε 5 μέρες. Επίσης, με το Δούνου του, ξέρουμε ότι λύγει. Ένα στυλό. Δεν έχουμε πληρώσει τη δόση και δεν την πληρώσουμε. Μπαίνουμε αυτομάτως σε μια κατάσταση default πυρημερίας. Δεν λέω ότι απόψε θα μας στηρίξει αύριο το πρωί το Δούνου του σε κατάσταση χρεοκοπίας, γιατί το Δούνου του δεν μπορεί να κηρύξει. Αλλά μπορεί ο EFSF, όπου εκεί περνάνε, να αποφασίσει τι θα γίνει με τα δάνεια τα οποία έχει πάρει από το Δούνου του. Αν θα μας τα χαρίσει, αν θα τα πάει πιο πίσω, αν θα κάνει άλλη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση η χώρα από αύριο το πρωί, απόψε σε 43 λεπτά που είπατε και τώρα είναι 37, η χώρα μπαίνει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δραματική. Δεν ξέρω λοιπόν... Μάλιστα. Και είναι λογικό λοιπόν, στην κυβέρνηση να υπάρχουν. Είχαμε ξεκινήσει από τον κύριο Δραγασάκη που στο Twitter διαψεύδει. Ο κύριος Δραγασάκης. Την ερμηνεία. Την ερμηνεία και όσο ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα ότι εισηγήθηκαν στον Τσίπρα να αποδεχθεί την πρόταση των θεσμών. Ναι. Και επίσης. Με συγχωρείτε, αυτή δεν είναι δημόσια. Κύριε Μελιγκόνη. Δεν είναι δημόσια δήλωση του Δραγασάκη. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, είναι ακριβής η απάντηση που έχω σε εισαγωγικά του κυρίου Δραγασάκη στην ερώτηση που του κάνουν οι συνάδελφοί μου, εάν υπάρχει σκέψη για ακύρωση ή όχι του δημοψηφίσματος
απαντάει ο αντιπρόεδρος, είναι μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αυτή είναι η απάντηση, ναι. Όχι αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη ανάγνωση αυτό σημαίνει ότι ο δημοψήφισμα ισχύει. Είναι μια πολιτική απόφαση, ενισχύει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Αυτονόητο είναι αυτό που λέει ο κύριος Δραγασάκης. Αν αύριο το πρωί κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει απόφαση, οι αποφάσεις είναι για να αλλάξουν. Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά λέει ταυτόχρονα ότι εμείς εξάλλου το δημοψήφισμα το βλέπουμε σαν συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Ακριβώς. Κύριε Φελέκη, αυτό το ανεβάζει τώρα στο κύριο Δραγασάκη. Σαν συνέχιση. Κύριε Φελέκη, λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Φελέκη, απλώνει την ατζέντα. Κοιτάξτε, περιλαμβάνει και τους μη δημοσιογράφους ή μόνο τους δημοσιογράφους. Για όλους, κυρία Σμιτ. Θέλετε να πείτε κάτι. Με το που άνοιξα το στόμα μου. Βάλτε την τάξη εσείς και όταν έρθει η σειρά μου θα πω κάτι. Δεν μου είστε θυμωμένοι. Κυρία Σημακοπούλου, μου είστε θυμωμένοι. Έχουμε προσωπική σχέση και με ρωτάτε. Όχι, μου είστε θυμωμένοι, λέω αυτή τη στιγμή. Όχι έτσι με το ύφος σας, γι' αυτό το ερμηνεύω ότι είστε λίγο. Αν δεν σας αρέσει το ύφος σας, μην με καλείτε στην εκπομπή σας. Μα το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω. Τι κουβέντα κάνουμε, χρεοκοπεί η χώρα, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα και συζητάμε αυτά τώρα. Όχι, εγώ είπα, είστε πολλοί δημοσιογράφοι στο τραπέζι. Το τονίσαν όλοι αυτό. Διεκδίξαν και το λόγο ως δημοσιογράφοι. Θα βάλετε μια τάξη, παρακαλώ. Σας απαγόρευσε κανείς να μιλήσετε. Σας απαγόρευσε κανείς να μιλήσετε. Απαγόρευσε κανείς να μιλήσετε, κυρία Σουηδό. Παρακαλώ, να βοηθήσω. Μα δεν έχουμε βάλει το θέμα της ημέρας. Να βοηθήσω λίγο. Το θέμα της ημέρας είναι το. Παρακαλώ, κύριε Κανέλη. Να βοηθήσω λίγο. Αν δεν βάλουμε κάτω στο τραπέζι τα πραγματικά περιστατικά και γεγονότα, πολλά από τα οποία γνωρίζουμε και τα άλλα δεν τα γνωρίζουμε. Μετά να περάσουμε στις ερμηνείες και στις επιπτώσεις. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα. Έχετε δίκιο. Με διέκοψε ο κύριος Φελέκης. Έκανε την ανάλυση ο άνθρωπος. Γιατί και καλή ανάλυση είναι μπροστά ο άνθρωπος. Έχετε δίκιο. Εξαιρετικά καλή γεγονότα, ανάλυση. Γεγονότα. Σήμερα έγινε, κύριε Μελιγκόνη. Γεγονότα απολύτως. Δεν έκανα ανάλυση. Δεν πήρα θέση. Γεγονότα. Είπα τα γεγονότα. Να δώσουμε το ρεπορτάζ στον κόσμο. Και επειδή μπερδεύεται με τα ESM, EFSM, ο κόσμος, ο πολίτης δεν. Και εγώ κάθομαι και διαβάζω για να τα μάθω. Δεν είμαστε οικονομολόγοι. Εσύ δεν μπερδεύτηκες με το ερώτημα sustainability στο χαρτί. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, ναι. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, θα σας κάνω 2-3 ερωτήματα απλά, με 2-3 απλές απαντήσεις να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Έκανε μία νέα πρόταση. Ζητάει από τον ESM το μηχανισμό σταθερότητας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ένα δάνειο, μία νέα σύμβαση διετίας. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Τι ζητάμε λοιπόν, για πείτε μας απλά, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί σήμερα. Ζητάμε ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα αφορά... Φυσικά... Ένα μνημόνιο 3, λέει ο κύριος Ρομπέρτος, έτσι το ονομάζει. Ένα νέο δάνειο. Εντάξει, ο καθένας ένα μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Το αν θα είναι μνημόνιο ή όχι, κατά τους όρους. Ένα νέο δάνειο λοιπόν, είναι ύψους περίπου 29,5 δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Η πρόταση νομίζω είναι 29,1 δισεκατομμύρια, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά όλα τίθενται στις τραπέζες διαπραγμάτευσης. Σωστά. Γιατί τα ζητάμε αυτά τα λεφτά? Γιατί υπάρχει, όπως είπε και ο κ. Δραγασάκης στη δημόσια τηλεόραση απόψε, η χώρα έχει χρηματοδοτικές ανάγκες. Και επίσης υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια στην πρόταση της κυβέρνησης. Δεν περιέχεται πουθενά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι μια πρόταση παράκαμψης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λάθος. Προκειμένου εφεκτής... Κύριε Λοπέρδο, μισό λεπτό να καταλάβει ο κόσμος. Λάθος επί τεχνικού θέματος. Λάθος. Η σύμβαση, το δευτερογενές δίκαιο της σύμβασης περί ESM, προβλέπει το IMF ως έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Είναι μέσα ναι. Το IMF. Και βέβαια, κύριε Λοβέρδο, επειδή παρακολουθείτε πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά θέματα, γνωρίζετε ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση, το όποιο νομικό πλαίσιο αλλάζει μέσα σε μία στιγμή. Ναι, έχω δει όμως το αντίθετο. Πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για κοινωνόμισμα. Έχω δει το αντίθετο στη φορά των αλλαγών. Εντάξει, απλώς αυτά όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Λοιπόν, θα αναπτύξει μετά τη θέση του κ. Προσέξτε, κύριε Μελιγκόνη, η πολιτική βούληση όμως... Να δώσουμε την Ειρήνη Σιλιάνα να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, αλλά δεν είναι ταυτισμένη η πολιτική βούληση μόνο με την ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Πολιτική βούληση έχουν και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, ζητήσαμε λοιπόν εμείς ένα δάνειο, έτσι να το πούμε πάρα πολύ απλά, για να πληρώσουμε τα χρέη του εξωτερικού, αλλά και τα χρέη του υποχρεώσεις εσωτερικές, περίπου 29, κάτι δισεκατομμύρια, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του χρέους. Με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση. Το θέμα λοιπόν συζητήθηκε απόψε στις 8 στο Eurogroup, σε ένα έκτακτο Eurogroup, με τηλεδιάσκεψη. Ναι. Τι έγινε στο Eurogroup? Στο Eurogroup αποφασίστηκε ότι επαναβεβαίωσε μάλλον την απόφαση να μην δώσει παράταση στο υπάρχον πρόγραμμα που λήγει απόψε σε 30 λεπτά, ας πούμε. Και επίσης αποφάσισε, και αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο θετικό σημείο που δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει,
όλη αυτή η κρίση έχει προβληματίσει όλους και όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αποφάσισε να συνεχιστεί αύριο, μάλλον διαζώσεις από ό,τι ξέρω, δεν νομίζω να έχει διευκρινιστεί ακόμη, σε νέα συνεδρία του Eurogroup αυτή η συζήτηση. Αυτό επί της ουσίας αύριο θα γίνει αυτό, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Ακριβώς. Στις 12.30 το μεσημέρι η ώρα ελληνική. 12.30 το μεσημέρι. Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμα νομίζω είναι ότι συνεχίζεται το διάλογος και σε σχέση και με τα σενάρια πριν για το τι θα κάνει με τα collateral, διε κουτού κτλ. Έχω την αίσθηση και τουλάχιστον αυτή είναι και η εκτίμηση που έχουν και στην κυβέρνηση. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και εκτίμηση, όχι μόνο ελπίδα. Ότι εν τέλει, όσο φαίνεται προς τα έξω ότι ο διάλογος είναι ζωντανός μεταξύ των δύο πλευρών, δεν είναι το πιο λογικό τουλάχιστον να προβεί σε κάποια κίνηση εκουτού που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Βεβαίως θα μπορούσε κάποιος να δει ότι υπάρχει καταστατικό κτλ. Γιώργο, είπα το πιο πιθανό. Το τι θα συμβεί θα το δούμε αύριο. Το αντικείμενο της αυριανής διάσκεψης του Eurogroup, ποιο θα είναι στις 11.30 ώρα Βρυξελών, 12.30 ώρα Ελλάδος? Η έναρξη της συζήτησης για το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ένα νέο πακέτο. Τεχνικού χαρακτήρα και με μέτρα. Βεβαίως. Ο κύριος Δραγασάκης είπε απόψε ότι παράλληλα με το αίτημα, πριν λίγο έφυγε από την κυβέρνηση προς τους θεσμούς μία πρόταση η οποία περιέχει 6 σημεία μέτρων, τα οποία είναι και διαρθρωτικά, αφορούν και στο εργασιακό και στο συνταξιδοτικό, και φαίνεται ότι και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο μάλλον θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Γιώργο, η Λιάννα Καμελή είπε κάτι πολύ σωστό. Το πρόγραμμα έληξε λίγη, σε 34 λεπτά, σε 29, δεν ξέρω πόσα. Αύριο θα εξεταστεί η περίπτωση ενός τρίτου δανείου. Πρώτα παράταση όμως, Νίκο. Όχι, η παράταση έληξε. Ποια παράταση, δεν υπάρχει παράταση άμα λήξει κάτι. Παρατείνεται κάτι που υπάρχει. Είπαν όλοι απόψε ότι η παράταση έληξε, μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση ενός νέου δανείου. Ως νέο αίτημα. Ναι, ως νέο αίτημα. Η παράταση έληξε. Ή λίγη σε 30 λεπτά. Μου επιτρέψει, συνάδελφε. Η παράταση προτάσεις που έφυγαν. Πρέπει κάτι να ισχύει. Συγγνώμη, οι προτάσεις που έφυγαν με τρόπο αδιαμφισβήτητο και υπογεγραμμένο, έτσι ώστε να μην χαθούμε στις ερμηνείες μέχρι αύριο το πρωί και μας βρει το ξημέρωμα κατά τις 5-6 και έχουμε διαφορετικές εκδοχές ανα blog, ανα θέση και ανα πρόταση. Τεράστια σημασία. Δεν καμία σημασία. Κυρία Σημακοπούλου, ακούστε. Από το τεράστια πρωί, σημασία. Κυρία Κανέλη, είμαστε στο έλεος του αν η κυρία Λαγκάρντ θα ξυπνήσει ευχαριστημένη αύριο και θα μας αμέσως θα πει ότι είμαστε σε default και αν μετά ο EFSF θα πει ότι είμαστε σε cross default και είμαστε στο έλεος του κυρίου Ντράγκη, εάν θέλει, για να ακουστώ. Γιατί φωνάζετε? Εάν θέλει, γιατί συνήθως... Μα μιλάμε όλοι πολύ χαμηλά, δεν χρειάζεται να φωνάζεστε. Οικονομία φωνής αν τη χρειαστείτε, όλοι σας. Μπορώ να μιλάω όπως θέλω. Ναι, όχι, μην φωνάζετε, γιατί κάθεστε δίπλα μου και ενοχλείτε το αυτή μου. Ενοχλώ το αυτή σας. Θέλετε να αλλάξουμε θέσεις, κύριε Λιάτσο, για να μην ενοχλώ την κυρία Κανέλη. Γιατί την ενοχλώ την κυρία Κανέλη. Ακούγεστε. Δεν έχω αρχίσει καν να σας ενοχλώ, κυρία Κανέλη. Ακούγεστε. Γιατί εσείς, θα το πω χαμηλόφωνα, απόψε, κανονικά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, θα πρέπει να χαίρεστε. Εγώ να χαίρομαι. Βέβαια. Εγώ να χαίρομαι. Τέλειωσε το μνημόνιο. Φύγαν οι κακοί δανειστές. Είμαστε μόνοι μας και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και βαίνουμε προς την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θέλετε εσείς, κυρία Κανέλη, στο ΚΚΕ. Αυτό δεν θέλετε. Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Φεύγουμε από την Ευρώπη ενδεχομένως. Γιώργο Μελιγκόνη, πρέπει να απαντήσω. Δεν είμαστε στην κρατική τηλεόραση, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν είμαστε στην κρατική τηλεόραση. Παρακαλώ. Δεν είμαστε στην κρατική τηλεόραση, εντάξει. Δεν έχω επισκεφτεί. Παρακαλώ. Ούτε την έρημη. Δεν είμαστε στην κρατική. Γιατί δεν σα κατάστημά σα δεν είναι. Γιατί δεν σα δώσω αρκετά μεγάλο μισθό όταν ψηφίσατε την επαναπρόσληψή σα. 1.720 ευρώ. Τα 10.000 να τα πείτε στα payroll σα των Αθηνών. Μου επιτρέπει. Εγώ δεν ψήφισα να με προσλάβουν. Στα payroll σα θα τα λέτε όχι σε μένα. Σε μένα
μισθός ελάχιστος στη συλλογική σύμβαση. Εσύ έγινες βουλευτής, όσο όλοι, επειδή όσο πούλησες όλοι οι ότι σε απέλυσαν από την ΕΡΤ και το μόνο πράγμα που σου κάνεις σαν βουλευτής είναι καλά, να ψηφίσεις καλά, να επαναπροσληφθείς. Ναι, ναι. Άσε μας τώρα. Και αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός που τον χρεοκοπήσατε απόψε. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε λίγο. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Ο κόσμος σε απόλυτη χρεοκοπία. Σε απόλυτη χρεοκοπία. Άντε στην κρατική τηλεόραση να πάρεις το μισθό σου και το μισθό του βουλευτή και κάτσε όταν κάτσε ο κόσμος στην ουρά μαζί με τα φιλαράκια σου στη Βουλή να βγάζεις όσα θες από το μηχάνημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να ντρέπεσαι. Λαϊκίζεις και σπεκουλάρεις. Άσε τώρα που θα μιλήσεις για λαϊκισμό. Άσε με τώρα. Εκεί το φέρατε εσείς μετά από μια πολιτική 5 ετών και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους 5 μήνες. Καλά, καλά. Αλλά τώρα τρίβετε τα χέρια σας. Ο Ντάισε Μπλουμ που έλεγε η Δάπνου του Φουκού κράτα γερά γερούν, κράτησε γερά ο γερούν τώρα. Εσύ λοιπόν, μαζί με τον κύριο Τσίπρα και μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη που είστε οι εκπρόσωποι του λόμπι της Δραχμής, να χαίρεστε τώρα που μας πάτε στη Δραχμή, γιατί αυτό ήταν το σχέδιό σας από την αρχή. Μιλώνω απεριφράστος. Είμαι θράσος. Θα παρακαλέσω το τετραπλό να γίνει τριπλό και να κάνουμε κανονικά την εκπομπή, κυρία Κανέλη. Δηλώνω Κυρία Τριανταφυλλίδη, ας ακούσουμε την κυρία Κανέλη. Δηλώνω απεριφράστος και επιστρέφω τη συνολική κακοήθεια περί ενθουσιασμού για την καταστροφή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ή δεν το ξέρετε, ή δεν το έχετε ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή σας, ή δεν έχετε διαβάσει μία σελίδα του, ή δεν θέλετε να διανοηθείτε ότι είναι εδώ, παραμένει κόμμα και όχι πρωθυπουργός παντός καιρού, δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα μέχρι σήμερα. Έτσι. Δεν έχει ευθύνη μνημονίων. Η ευθύνη του ήταν, είναι και παραμένει ο περιορισμός και η ανατροπή των επιπτώσεων μιας άθλιας ευρωπαϊκής και ντόπιας πολιτικής που στο επίπεδο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων περιλαμβάνονται αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Διότι πάμε στην εμβάθυνση, πράγμα για το οποίο το μεγάλο κεφάλαιο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τρίβει τα χεράκια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάτε, το να λέτε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως τοποθετήθηκε και απέναντι στο δημοψήφισμα, και απέναντι στους νόμους μέχρι σήμερα, και απέναντι στην εκλογή Προεδρίου στη Βουλή, και απέναντι στην εκλογή του Προεδρίου της Δημοκρατίας, με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, σας πιάνει πολιτικώς συνειδητά αγράμματη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι. Από την Ευρώπη, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι δεν το κόμμα εκείνο. Δεν θα Ένωση, με καπακώσει με φωνέ και ιστερία απόψε να που να κοπανιέσαι χάμω. Ένωση. Η ιστερία το δεν κυρά, πρόκειται το να πάθω. Εσύ ότι κοπανιέμαι τώρα όχι, όχι, είναι έτσι. Κοίταξε, κοπάναγε πριν το αυτό και είπα να ανάψω και ένα τσιγαράκι να σε παρακολουθώ να χτυπά το χέρι σου εδώ. Τελειώσαμε με αυτό. Και επειδή δεν το συνηθίζει αυτό. Αν δεν κατάλαβα. Επειδή δεν το συνηθίζει αυτό. Επειδή δεν το συνηθίζει αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα φέρεσαι έτσι. Ειλικρινά σου το λέω. Αν νομίζεις ότι θα εκμεύσεις από μένα ναι στις ερωτήσεις σου, αποκλείεται. Ερώτηση έκανα. Αποκλείεται. Δεν θέλετε να λοιπόν, φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή δεν μου παίρνεις συνέντευξη, το πώς θέλω να φύγω, από ποια ένωση, ο Φίλης δεν το ξέρει. Αν δεν το ξέρει, είναι δικό σου πρόβλημα. Εντάξει, δεν θα καθίσω να το εξηγήσω εγώ με τα μεσονύχτια εδώ. Δρακουλέ συζήτηση εγώ. Λοιπόν, έτσι. Ακούστε, αυτή τη στιγμή παίζεται το κεφάλι ενός ολόκληρου λαού. Έτσι το είναι. Κεφάλι όμως. Παίζετε το κεφάλι. Δεν γεννήθηκε άνθρωπος που θα μου πει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα χαίρεται που παίζετε το κεφάλι. Μα μάζεψε το βρωμό στο μάζου πριν να έργα. Τελεία και παύλα. Που φεύγουμε τελεία και παύλα. Αν νομίζεις ότι μπορείς να προσβάλλεις το Κομμουνιστικό ότι Κόμμα. Ότι θέλουν να μείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί στην μέχρι... Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και επειδή δεν θέλω να με αναγκάσεις να πάω επί προσωπικού. Θα μείνω εδώ. Πρόσεξε μα καλά πώς μιλάς. Μα απειλείς. Πρόσεξε πολύ μα καλά πώς μιλάς. Εγώ δεν σου μιλάω προσωπικά. Διότι, εγώ σου μιλάω πολιτικά. Πρόσεξε πώς μιλάς. Του Κομμουνιστικού η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν σου επιστρέπω να τη διαστρεβλώνεις παρουσία μου. Μαζέψου. Μαζέψου. Γιατί αν αρχίσω να διαστρεβλώνω εγώ τη δική σου θέση που μου είναι και εξαιρετικά εύκολο. Διότι το Κομμουνιστικό Κοίταξε. Κόμμα έχει πληρώσει τις επιπτώσεις αυτής της θέσης, δεν θα βρεθεί σε καλή θέση. Κοίταξε. Η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στην Ευρώπη είναι ότι είναι μια Ευρώπη. Να περάσουμε έξω να την κάνουμε. Είναι... Μαγκές, εγώ για Ελπάσο, άκουσε να δεις. Επειδή τα έχω περάσει κασιδιαρισμούς, μουσαντέ δεν δέχομαι.
Δεν ξέρω τι είναι καν αυτό που είπα. Δεν πειράζει, θα το μάθεις. Εντάξει. Μάθε το αυτό το λεξιλόγιο. Μάθε το. Μάθε το. Αυτές είναι κασιδιαριές ΔΕΜΕΚ. Είναι γαλάζιες κασιδιαριές ΔΕΜΕΚ. Κατάλαβες. Λοιπόν, άμα το ξέρεις αυτό το λεξιλόγιο, μάθε το μάθεις. Γιατί έχεις κατεβεί ποτέ σε πεζοδρόμιο για να καταλάβεις. Πολύ σωστά είπατε. Είτε για διαδήλωση είτε για κάτι άλλο. Σήμερα πήγα στο Σύνταγμα, κυρία Κανέλη. Και όταν ο κόσμος με αστική ευγένεια βγαίνει έξω και καταφεύγει σε αυτόν τον τρόπο, το κάνει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Με την ευγένεια και με την ασφάλεια. Για που βγαίνει το Κομμουνιστικό λόγο. Κόμμα στο δρόμο, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν είπα με κάτι την ευγένεια και την εντιμότητα, το θάρρος, υπέρ ποιου βγήκατε. Υπέρ της Ευρώπης, άλλους, κυρία Κανέλη. Για άλλους υπέρ βγαίνουμε εμείς. Δεν τη θέλετε. Εσείς βγαίνετε υπέρ της Ευρώπης. Δεν τη θέλετε. Άκουσε με. Θες να ακούσεις ή όχι. Βεβαίως. Γιατί να και δεν καταλαβαίνεις το Κομμουνιστικό Κόμμα, να σου το εξηγήσω. Άκουσε να δεις. Εσείς βγαίνετε στον δρόμο για την Ευρώπη των μονοπωλίων και εμείς βγαίνουμε στην Ευρώπη, στον δρόμο για την Ευρώπη των λαών και για την Ελλάδα του λαού. Από τα υπόλοιπα είναι οδοντόπαστε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Δέχομαι μηνύματα αυτή τη στιγμή με αυτόν τον έντονο διάλογο που γίνεται, που ο κόσμος λέει. Ότι θέλουμε να πάμε ήρεμα στο δημοψήφισμα. Αυτό είπα. Να ακουστούν αυτό οι απόψεις. Δεν θα συμμετάσχω κυρία εκεί. Κανέλη. Με προσβολές. Λοιπόν, τελείωσε. Κυρία Σημακοπούλου, κυρία Κανέλη. Την επόμενη, στον επόμενο γύρο αυτής της έντασης, εγώ σας το δηλώνω, θα αποχωρήσω. Τώρα ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Όχι. Είπα. Στον επόμενο γύρο εδώ. Αυτού του είδους της αντιπαράθεσης, λοιπόν, θα αποχωρήσω. Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ από τη μεριά μου, σαν οικοδεσπότης. Ζουρνάδες δεν σήκω στο κουκουέ. Να χαμηλώσουμε τους τόνους και να καθίσουμε να αναπτύξουμε τις απόψεις. Όχι την όξυνση των αντιθέσεων των απόψεων. Όχι βέβαια. Αλλά να αναπτύξουμε, αγαπητή Λιάνα μου. Τις θέσεις μας, εσείς δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι σκέφτεται ο καθένας και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Ας την αρχή συμφωνούμε. Κύριε Λοβέρδο, θα ξεκινήσω το. Θέλετε κάτι να πείτε. Όχι, τσακώθηκε με την κυρία Σημακοπούλου. Κύριε Τριανταφυλλή, όλοι μας, κύριε Τριανταφυλλή, θα κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια. Επί ποιου θα μιλήσουμε, κάνε μια ερώτηση για να πάμε. Γιατί οι διάλογοι που γίνανε δεν έχουν καμία σχέση. Μα πρόλαβα να κάνω ερώτηση. Πρόλαβα να κάνω ερώτηση. Όχι, απλώς θα ξεκινήσουμε. Δεν εντεχθήκαμε μια επίθεση. Ένα-ένα. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλή. Δεν είναι πολύ σημαντικά πράγματα απόψε να μιλήσει ο κ. Τριανταφυλλή. Αυτό λέμε. Για να μιλήσουμε και εμείς και εμείς. Μα τόσο να μιλούσε η Αυγή από την πλειοψηφία. Ποιος? Μη διανύμεις και εσύ αν είσαι μερός στον χρόνο. Αστιεύτηκα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, το δεν πρώτο. Δεν ήσουν εδώ όταν μίλαγε ο άνθρωπος από την Αυγή. Το πρώτο ερώτημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, να βλέπουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Είναι, θέλω να σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος άφησε ανοιχτό, άφησε παράθυρο, να το πω έτσι, για ακύρωση του δημοψηφίσματος της Κυριακής. Ναι. Είχα κατά νου, όπως εξήγησα και στους συναδέλφους. Ας είναι και τριπλό, ας φαίνονται τα πρόσωπα τα άλλα. Ας είναι τριπλό. Έρθουμε στην. Αλλά η κυρία Κανέλη άναψε τσιγάρο τώρα. Αν τι να κάνω. Επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Καπνίστε, δεν θα σας δείξουμε. Δεν θα σας δείξουμε. Καπνίστε. Είναι γνωστό ότι καπνίζετε πανελληνίως. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Καπνίστε. Παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν πειράζει αυτό. Καπνίστε. Εμένα δεν με ενοχλεί. Συνεχίστε. Συνεχίστε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Παρακαλώ. Έχω το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που θα ήθελα να θίξω, το αισθάνομαι σαν μια προσωπική ανάγκη, ανθρώπινη ανάγκη, με βάση και αυτά που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί νομίζω ότι η πολιτική χωρίς ανθρωπιά δεν έχει νόημα και πραγματικά θέλω από βάθος καρδιάς για τις εικόνες αυτές μπροστά στα ATM των γερόντων και των γεροντισσών. Δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης, αλλά είμαι μέλος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και έχω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από βάθους καρδιάς για αυτή την ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται άνθρωποι που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη περιμένοντας στην ουρά για να πάρουν έναντι κάποιοι από αυτούς γιατί περιήλθε η χώρα σε αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο σημείο που είναι το πολιτικό, το γιατί η χώρα έφτασε σε αυτή την κατάσταση είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αξιολογήσει ο καθένας. Άλλος μπορεί να πάει 5 αιώνες πίσω, άλλος 5 χρόνια πίσω και άλλος 5 μήνες πίσω. Το ποιος κάνει ορθή αξιοκρατική και αξιόπιστη κρίση και προσέγγιση, αυτό το κρίνει μόνο ο κυρίαρχος λαός. Έρχομαι στην άποψη του κυρίου Δραγασάκη. Αν ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εννοεί ότι μία δήλωση οποιοδήποτε μέλους της κυβέρνησης μπορεί να υπερισχύσει τις αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής, γιατί είναι απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος με βάση το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο Α. Καλή, κακή, πλειοψηφία, μειοψηφία. Και εγώ ξέρω, ο κ. Λοβέρδος τα ξέρει καλύτερα ως καθηγητής του Ταγματικού Δικαίου και οι άλλοι
συνάδελφοι που έχουν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εμπειρία από μένα, ότι ένας νόμος αλλάζει μόνο μετά από έναν άλλο νόμο που αναιρεί τον προηγούμενο νόμο που διαλάμβανε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από όσο γνωρίζω, κάτι τέτοιο δεν έχει περιελθεί εις γνώση μου ως μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δίνουμε και τη συγκεκριμένη ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω, κύριε Λιάτσο, ότι το δημοψήφισμα εντάσσεται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή. Σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Δραγκασάκης. Δηλαδή, ότι η διαδικασία του δημοψηφίσματος είναι η συνέχιση της διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί ήδη στο μεσολαβούν διάστημα από το περασμένο Σάββατο που αποφασίσαμε σχετικά μέχρι και σήμερα που μιλάμε βράδυ Τρίτης, ήδη ο κύριος Γιούνκερ, που αγαπάει πολύ περισσότερο το λαό, τον ελληνικό λαό, από μένα, που είμαι Έλληνας πολίτης και Έλληνας βουλευτής με την ψήφο του ελληνικού λαού και του λαού της Θεσσαλονίκης, αγαπάει πολύ περισσότερο ο κύριος Γιούνκερ, έδωσε ήδη το 23 που το έκανε 13 στην πρότασή του για τα ξενοδοχεία στο ΦΠΑ και ήδη είπε ότι δεν θα καταργήσει το ΕΚΑΣ. Ήδη δηλαδή και μόνο με την αναφορά ότι οδεύουμε προς το δημοψήφισμα είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη αντίληψη. Κάνω ένα βήμα πίσω, το βρήκα από τα πρακτικά της Βουλής. Έχω εδώ μπροστά μια αναφορά του εισηγητή της μειοψηφίας, του κυρίου Βορύδη. Λέει, αν βάλετε τις δύο προτάσεις, λέει ο κύριος Βορύδης, την πρόταση δηλαδή της ελληνικής πλευράς και την πρόταση των δανειστών. Δίπλα-δίπλα, σιγά τα αίματα. Αν είναι 5 μονάδες σε ένα σημείο ΦΠΑ πάνω ή αν είναι 5 μονάδες η φορολογία σε ένα άλλο σημείο κάτω, αυτό δηλαδή τα 8 δισεκατομμύρια που έχουν οι δικές σας προτάσεις. Δεν είναι λιτότητα. Έλεγε ο κύριος. Συγγνώμη, αλλά είσαι σε διαφορά φάσης. Είσαι σε διαφορά φάσης. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα είναι φάτης με ρετσινόλαδο. Καταλήγω. Φάτης με ρετσινόλαδο. Είσαι σε διαφορά φάσης. Όχι, όχι, να με δείχνετε παρακαλώ. Διαδικασίες κουκούλα, όχι. Αγαπητή Εφόσον καπνίζω να φαίνομαι κιόλας. Γιατί χρησιμοποίησα αυτό. Γιατί χρησιμοποίησα αυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα. Αν λοιπόν μας αγαπάει τόσο πολύ ο κύριος Γιούνκερ και αφού είναι το ίδιο, είτε πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι, είτε πρόταση των δανειστών, είναι το ίδιο πράγμα. Σε αυτό που λένε ναι τώρα αυτοί που ήταν στο Σύνταγμα απόψε το βράδυ. Γιατί ο κύριος Γιούνκερ δεν λέει, υιοθετώ τη 47-σέλιδη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Να απογυμνώσει και όλα το ΣΥΡΙΖΑ, να τον αποκαθιλώσει, να δείξει πόσο μνημονιακοί γίναμε, τι περήφανη κολοτούμπα κάναμε και να σώσει και το ευρώ και να τα σώσει και όλα. Γιατί δεν το κάνει? Δεν το κάνει γιατί ο Ντάισεμπλουμ το είπε απόψε. Περιμένουν την ερχόμενη Κυριακή ο ελληνικός λαός και η πλειοψηφία να πει ναι. Σου λέει, θα πει ναι ο ελληνικός λαός, θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και θα γυρίσουν. Γιατί το ναι έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Σαμαράς, Βενιζέλος, Άδωνης, Γιακουμάτος και τα άλλα παιδιά. Έχει ονοματεπώνυμο το ναι, να ξέρει ο λαός τι θα ψηφίσει την ερχόμενη Κυριακή. Πάμε στην κυρία Σημακοπούλου να απαντήσει. Θα απαντήσω σε ήρεμο τόνο αυτή τη φορά. Ευτυχώς. Να ηρεμήσουμε δηλαδή γενικώς, γιατί μπήκατε ειλικρινά, μπήκατε... Κοιτάξτε, δεν είναι μια οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε. Πάντως δεν σας ενόχλησε κανείς αυτό, λοιπόν, θα πω. Ούτε η κυρία Κανέλη σας ενόχλησε. Τώρα το ποιος με ενοχλεί και ποιος δεν. Μπορούμε να φύγουμε από αυτό, να πάμε. Να φύγουμε, στο... αλλά ωραία. Δημιουργήσατε ένταση όμως λοιπόν. Και πρέπει να το τονίσω. Πάμε λοιπόν. Δημιουργήσατε ένταση στο στούντιο χωρίς κανένα λόγο. Πάμε λοιπόν. Και πρέπει να το υπογραμμίσω. Και μου κάνει εντύπωση γιατί μέχρι τώρα που σας έχω καλέσει στην εκπομπή ήταν όλα μια χαρά. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω σε τέτοιο κλίμα. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Ούτε η κυρία Κανέλη σας είπε τίποτα. Ούτε εγώ σας είπα τίποτα. Ούτε κανείς άλλος σας είπε τίποτα. Και μας την πέσατε συνολικά με τρόπο απαράδεκτο. Ο κόσμος είναι σε κατάσταση φρίκης. Ναι, αλλά εμείς τι θέλουμε. Εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει. Και χαίρομαι. Κόσμος είμαστε κι εμείς. Χαίρομαι που ο κύριος Τριανταφυλλίδης ξεκίνησε την παρέμβασή του ζητώντας συγγνώμη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Χαίρομαι. Και όλο το πολιτικό σύστημα, ασχέτως με τις ευθύνες, και δεν τσακώνομαι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη όταν ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι σωστό. Μάλιστα. Πάμε όμως. Και κυρία Κανέλη, που μου κάνει επίσης εντύπωση, γιατί ποτέ δεν έχουμε αντιπαρατεθεί σε προσωπικό επίπεδο, σε πολιτικό. Αυτό ναι, το οποίο προσπαθούσα να πω. Κανέλη, χωρίς κανένα λόγο. Αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω. Δεν σας είπε κάτι, κυρία Κανέλη. Δεν μου είπε κάτι. Λοιπόν, χρειάζεται να μην αφήστε με να. Αφήστε με να πω. Μόνη μου τον εαυτό μου. Δεν σε αυτό το οποίο προσπαθούσα να την πω είναι προφανώς όχι ότι χαίρεται γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν θα το έλεγα ποτέ για κανέναν αυτό.
Είναι ότι. Το είπες όμως. Από ό,τι δεν εννοούσα αυτό, δεν μ' άφησα να τελειώσω. Αυτό που εννοούσα λοιπόν. Όταν ο άνθρωπος μιλάει και μετά ερμηνεύει ο ίδιος τον εαυτό του, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι ότι θα έπρεπε να χαίρεστε πολιτικά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προσχωρεί απολύτως στις θέσεις του ΚΚΕ με βάση τον τρόπο που φέρεται. Και τι εννοώ. Έχει αυτά βράδυ, που λέει ο κύριος Δραγασάκης, όχι, θέλω να το ολοκληρώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Αν πρόκειται να μιλάνε μόνο οι δύο, εντός του ευρώ. Όχι, πες από κάτι άλλο. Δεν θέλω διακοπές. Ολοκληρώνω τη σκέψη. Ο κύριος δεν έχει ανοίξει το στόμα του ακόμα, δεν έχει πει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε με τις προτάσεις πέρα δόθε που περιέγραψε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, είναι ένα θέατρο που παίζει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία ουδόλως θέλει να έρθει σε μία συμφωνία, τα κάνει όλα αυτά επίτηδες για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο τις επόμενες τρεις μέρες πριν πάει στο δημοψήφισμα ότι να τώρα έρχεται η συμφωνία και τώρα έρχεται η συμφωνία και από σήμερα το ξημέρωμα είναι μία άλλη πραγματικότητα. Τελείωσε το πράγμα. Λοιπόν, αν πάμε για μια νέα συμφωνία είναι άλλο πράγμα. Δεν θέλουν συμφωνία. Θέλουνε να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό πιστεύω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης. Το πιστεύω. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Γιουνκέρ. Παρακαλώ. Εγώ για την κυβέρνησή μας μιλάω. Λέτε ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο με το Eurogroup και τη συμφωνία. Πάμε σε δημοψήφισμα. Δεν πρόκειται να τα αλλάξουν αυτό. Εγώ το πιστεύω. Είναι άλλο ένα διαπραγματευτικό τρίκ. Το λέω. Το λέω. Να μην κάνουμε διάλογο. Τους αδικούμε. Για να μην συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι την Κυριακή με αυτό το πράγμα με το ναι και το όχι και η συμφωνία και το αυτό δεν είναι αυτό. Είναι ή φεύγουμε από το ευρώ ή μένουμε. Ή φεύγουμε από την Ευρώπη ή μένουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κανέλη. Δύο κουβέντες μόνο γιατί θα παραχωρήσω τον χρόνο μου σε αυτούς που δεν μίλησαν. Πρώτον, μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν έχει κυβερνηθεί από τη Σοβιετία. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα επιχείρημα του Συρμού, το οποίο έχει, δηλαδή εντάξει, ότι η χώρα ήταν η Σοβιετία και τώρα επιτέλους θα βγει από τη Σοβιετία. Επειδή αυτό δεν στέκει ούτε ως ανέκδοτο, δηλαδή ούτε ως γελιογραφία, πώς να σας το πω, όποιος και να το πει αυτή τη στιγμή, μόνο γέλωτα μπορεί να προκαλέσει. Δυστυχώς υπάρχει και μια γενιά η οποία αντιλαμβάνεται, ξέρω εγώ, η Σοβιετία σαν κάτι εξωτικό, κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιεί όποιος θέλει. Δηλαδή η άκρα δεξιά ή οι στηρίζοντες οι χρυσαυγίτες να δέχονται, να συνδιαλέγονται με αριστερούς οι οποίοι μιλάνε περί Σοβιετίας και να το τρώνε στη μάπα για να διαμορφωθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία, νομίζω ότι αρχίζει και φτιάχνει δύο Ηρακλείς του Σιριζέικου στέμματος, οι οποίοι δεν είναι και πολύ ωραία. Από τη μία ο Μιχαλολιάκος και από την άλλη ο Καμένος. Θέλω να τεκλείσω τη μικρή μου παρέμβαση με μια απόφαση η οποία εξηγεί και τη στάση του ΚΚΕ, ότι αν δεν πεις όχι σε αυτή την πολιτική συνολικά, όχι στην Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών είναι άλλο πράγμα. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σήμερα λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση των 18, των 27, των 39, των 45. Το δεύτερο είναι ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και το ΝΑΤΟ. Σήμερα, δυστυχώς, διαβάζουμε όλοι μας ότι ο κύριος Στόλτενμπεργκ δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Γερμανίας, το ZDF, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μειώσει τις δαπάνες της, καθώς διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη Νότια Ευρώπη. Τις αμυντικές δαπάνες, λέτε. Προσέξτε, ναι. Στη Νότια Ευρώπη, όχι τις αμυντικές, τις δαπάνες της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ, ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τις αμυντικές της δαπάνες. Εισαγωγικά, η ελληνική κυβέρνηση πάντα επισημαίνει ότι επιθυμεί να παραμείνει ένα αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει να δαπανά το 2% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Υπογράμμισε ότι κανένα μέλος της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει συνδέσει την οικονομική κρίση με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Το αντίθετο πάντα διατρανώνουν την αφοσίωσή τους στο ΝΑΤΟ και εγώ τα χαιρετίζω αυτά. Έρχομαι και σας λέω, την ώρα που μιλάμε για το κεφάλι που παίζεται στον Τορβά, αυτό σημαίνει ότι όποια και να είναι η επόμενη μέρα, το μόνο που διασφαλίζεται και περιμένω μια διάψευση από την ελληνική κυβέρνηση αύριο το πρωί. Εγώ. Γιατί να μην την περιμένω. Έχω κάθε δικαίωμα να την περιμένω. Ότι ό,τι και να γίνει, πτωχεύσουμε, δεν πτωχεύσουμε, υπογράψουμε, δεν υπογράψουμε, δεν έχουμε να φάμε, έχουμε να φάμε. Το μόνο πράγμα το οποίο θα μείνει αδιατάρακτο είναι τα λεφτά που δίνουμε στο ΝΑΤΟ, οι επενδύσεις μας για να είμαστε στο ΝΑΤΟ, προφανώς η βάση στην Κάρπαθο, προφανώς η επέκταση της βάσης στη Σούδα, προφανώς η συμμετοχή μας από τον Νταρφούρ μέχρι την Κανταχάρ και από το Βορρά μέχρι τον Νότο, η συμμετοχή μας στις διάφορες ασκήσεις την ίδια ώρα, την ίδια ώρα, και μην έρθει κανένας να μου μιλήσει μετά για πράγματα που μπαίνουν στο ανταλλακτικό εμπόριο με αυτές τις αλαζονικές αυτοκρατορικού τύπου νταβουτόγλιες δηλώσεις περί να σας πληρώσουμε το χρέος εμείς,
γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο, έρευνα και διάσωση, 4 μπακατέλες και 500 εκατομμύρια στη Lockheed. Μάλιστα. Τελεία. Τελειώσατε. Απολύτως. Πάμε στον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Λοβέρδο, με τη νέα πρόταση. Δεν είναι αναμένο, δεν βγάζει καπνό. Κυρία Κανέλη, πριν αστιεύτηκα. Για το τσιγάρο είναι γνωστό ότι καπνίζετε. Εγώ δεν καπνίζω. Θα σας πω κάτι. Δεν με ενοχλεί καθόλου που καπνίζετε στο στούντιο. Θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι. Ό,τι θέλετε. Τουλάχιστον χιούμορ έχετε. Απολύτως. Χιούμορ έχω όσο θέλετε. Εντάξει. Αλλά όταν το. Γιατί δεν άτομο κι εγώ τις ευκαιρίες να καπνίσω κι εγώ. Κάπνισε κι εσύ, αφού θέλετε να καπνίσετε. Κακό δικό σας είναι. Μην μείνουμε σε αυτό. Άστο να σου πω κάτι. Άστο γιατί υπάρχουν τόσα φούμαρα αυτό τον καιρό που προτιμώ να φουμάρω χωρίς τύψεις. Χωρίς τύψεις. Είμαι εν μέσω φουμάρων. Για να προσθέσω στο χιούμορ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανέλη. Αν μου επιτρέπει ο κύριος. Μα δεν έχει μιλήσει, Νίκο. Δεν πειράζει. Αν μου επιτρέπει 10 δευτερόλεπτα. Τον αδικό όμως τώρα και δικαίως θα διαμαρτυρηθεί. Και εγώ τον αδικό. Αλλά επειδή υπόθηκε κάτι το οποίο εγώ θέλω να διαφωνήσω σφόδρα από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, είπε. Θα ανοίξουμε άλλο θέμα τώρα και δεν θα προλάβει να μιλήσει. Όχι 10 δευτερόλεπτα. Γιατί είναι. Πάρα πολύ αντιδημοκρατικό. Όταν λέει ότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν, ναι, ψηφίζουν τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Γιακουμάτου κλπ. Άποψή του είναι. Όχι, είναι, όχι, όχι, είναι λάθος και πολιτικό. Λάθος για εσάς είναι, γι' αυτό είναι όχι, σωστό που είναι, το λέει. Όχι, είναι αντιδημοκρατικό γιατί αν εγώ, ο οποίος δεν είμαι ούτε στο Σαμαρά, ούτε στο Βενιζέλο, ούτε στο Γιακουμάτου, ψηφίζω ναι, δεν μπορεί να με κατατάσει αυθαιρέτως κάπου. Δεύτερον. Αν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσουν. Αν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι, κύριε Φελάκη, ψηφίζετε. Θα σας πω, κύριε, δεν θα μου κάνετε έλεγχο ότι ψηφίζετε. Όχι, σε τι ψηφίζετε, ναι. Γιατί η διαστροφή είναι το ευρώ, η δραχμή. Αυτή είναι η άποψη δική σας. Ποια άποψη δική μου, το ψηφοδέλτιο τι λέει πάνω. Δεν είναι, δεν είναι άποψη. Λέει ναι ή όχι στο μνημόνιο, κύριε Φελάκη. Στο μνημόνιο, λέει ναι ή όχι μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Πολύ εύκολο να πω κι εγώ όσοι ψηφίζουν όχι. Παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω θα πάει περίπου σε ένα δικό του ψηφοδέλτιο. Άκυρο πάει το κομμουνιστικό. Πάμε στο άκυρο. Δηλαδή, και φτιάξαμε και άλλη επιτροπή. Εγώ, θα μοιράσατε και ψηφοδέλτια. Φτιάξαμε και άλλη επιτροπή. Εμίλια Λιάτσε, θα πρέπει εγώ να ταυτίσω το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή που θα ψηφίσει όχι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ μπορεί να ψηφίσω ναι. Ξέρω φίλους μου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσουν ναι. Ξέρω δεξιούς που θα ψηφίσουν όχι. Μάλιστα. Θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Τριανταφυλλίδης ότι αυτή τη στιγμή το ναι και το όχι δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, αλλά με τα μνημόνια κλπ. Ξέρω ότι το όχι, ναι. Τι σημαίνει τι όχι. Και ξέρω και τι σημαίνει το ναι. Σε τι όχι, πέστε εσείς που το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω. Το όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, το πρωτόπαιο μπούς, έτσι. Έχεις μία τάση διαλυτική και έναν on-paper μπροστά σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Δεν περίμενα αυτό από έναν βουλευτή μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ να έχει αυτή την αντίληψη. Την αντίληψη και αν αύριο αυτό το ναι, ο Καμένος, πώς το λένε, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, που αθροίζουν 32%, πάρει 40 ή 60, τι θα πεις, ότι είσαι μειοψηφία. Τι θα πείτε, κύριε, είναι πολιτικό σου λάθος. Ποιο είναι πόσο πολιτικό πήρες λάθος. Τις εκλογές, σε τι ο Σαμαράς, ο Γιακουμάτος και ο Βενιζέλος. Πήρανε 28 και 4,32. Όχι, πρέπει να βάλει και τον Θεοδωράκη. Πρέπει να ξέρει 38. Ο κόσμος και αν οι πολίτες πάρει οτιδήποτε ποιο είναι το πάνω background αυτής της ιστορίας. Γιατί αυτοί που λέτε ρωτούν. Και είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη είσαι μέρα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη μέρα που τον ναι θα είναι πλειοψηφία. Δεν καταλαβαίνεις το πολιτικό επιχείρημα που δίνεις. Α, καλά, εντάξει. Δηλαδή θες να πεις ότι οτιδήποτε πάνω από 38. Αθρίζεται στο Σαμαρά. Αυτά είναι δικές σας αναφορές. Αυτό είπατε. Όχι. Λάθος. Εντελώς λάθος. Τι είπατε. Ερμηνεακά. Δεν είπατε. Μπορείτε λέω να δικάσετε. Πίσω δεν από θα το ναι δικάσετε. Και δεν πίσω θα από δικάσετε. Το όχι. Εμείς ή από εδώ και εσείς ή από εκεί. Ούτε θα. Δυστυχώς. Αν το πάτε έτσι θα αθρίσετε και το όχι του Κομμουνιστικού Κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα σας το επιτρέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και για να μην το κάνετε ούτε τεχνικά, πήραμε και τυπώσαμε και άλλα ψηφοδέλτια. Έχει απόλυτο δίκιο ο Φελέκης. Για να πέρα από αντιδημοκρατικό. Πέρα από δικαστικό. Είναι αντιδημοκρατικό. Δεν έχει τρίτη και τέταρτη. Είναι αντιδημοκρατικό. Δύο είναι εκδοχές. Άκουσε με. Δύο είναι εκδοχές. Πόσο χρονών ήσουν όταν έγινε το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία? 9. 9 ήσουνα. Εγώ δεν ήμουν 9. Ήμουνα μεγαλύτερη. Ήμουνα μεγαλύτερη. Λοιπόν, πάμε στο και ξέρεις και ποιος το διεξήγαγε. Πόσο ήσουν είναι όταν τελευταίο, έγινε το είναι πραξικόπημα. Το τελευταίο. Όταν έγινε το πραξικόπημα, εγώ ήμουν 13 χρονών. Ναι. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, είχα πατήσει τα 20.
Καλά, εντάξει. Αυτή η αναλογία. Μάλιστα, γεννήθηκα το 1954. Μου... Θέλω να σου πω ότι είναι το τελευταίο δημοψήφισμα που θυμάται αυτός ο τόπος, είναι αυτό. Η αρχαιότητα καλύπτει ως επιχείρημα πιο πράγμα. Όχι, θα σου πω. Είναι βαθιά. Δηλαδή δεν το έχει ζήσει, δεν έχει ζήσει τις ομάδες, δεν έχει ζήσει πώς λειτουργήσε. Ακόμα και σε συνθήκες χούντας δεν χρησιμοποιήθηκε χουντική προσέγγιση ακροδεξιού τύπου δακτυλοδειξήματος εσύ εδώ και εγώ εκεί. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε χτες στην τηλεόραση και είπε... Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα το σεβαστώ. Ανεξαρτήτως αν δεν θα υπηρετήσω την πολιτική δικαίωμά του, αναφέρετο. Δεν μπορείς εσύ να το μετατρέπεις στο εσύ ή από εκεί και εμείς ή από εδώ. Για να μου γι' αυτό είπα ότι είναι και πολιτικό λάθος. Συμφωνώ απολύτως. Βαφτίζεται το πολιτικό λάθος με προεκτάσεις ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και το όλοι μαζί και λοιπά πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ποιος είναι ποιον και ποιες πολιτικές εκπροσωπεί. Δεν έχει μπόνους αυτό το πράγμα. Θέλω να πάω καταλάβετε το. Δεν θέλω έχει μπόνους. Να δούμε τον κύριο Λοβέρδο, κύριε Καλογερνέ. Μόνο μάινους. Να τον δούμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν έχει μιλήσει καθόλου άνθρωπος και η ώρα είναι μία. Μία παρά τρία λεπτά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο πρώτα για την σημερινή νέα πρόταση της κυβέρνησης για να πάρει νέο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ένα. Και ένα δεύτερο σχόλιο για το δημοψήφισμα της Κυριακής. Και ακούσατε τι είπα, κύριε Λοβέρδο, νομίζω είχατε μπει ήδη στο στούντιο. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Ζαγκασάκης, αφήνει ανοιχτό παράθυρο ακύρωση του δημοψηφίσματος. Ναι. Σε συνέντευξη που έδωσε στη δημόσια τηλεόραση απόψε. Θέλω να μου επιτρέψετε να φτάσω σε αυτά, αφού κάνω μια επιλογή. Ό,τι θέλετε. Μια εισαγωγή της επιλογής μου. Παρακαλώ. Ξεκινάω με μια καταγγελία. Στο Υπουργείο Υγείας, με υπογραφή Γενικού Γραμματέα σήμερα, δεν ξέρω ποιου Γενικού Γραμματέα, γιατί τηλεφωνικά ενημερώθηκα, αύριο το πρωί θα έχω και το έγγραφο. Διανέμεται έγγραφο κάποιων σελίδων, 4 ή 5, όπου καταγράφονται τα κακά σημεία της πρότασης των δανειστών και σε γράφημα το πόσο αυτό κάνει στην Α ή στη Β κοινωνική ομάδα. Απευθύνεται από το Γενικό Γραμματέα προς τις διευθύνσεις του Υπουργείου για να διανεμηθεί στους υπαλλήλους του Υπουργείου. Αυτό είναι, πώς να πω, είναι απαράδεκτο. Άλλο να λες, ακόμα και σε έναν συνάδελφό σου, στο διπλανό σου, στο καφενείο, σε οποιοδήποτε τόπο δουλειά. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Και πιστεύω ότι και εσύ αυτό πρέπει να κάνεις. Άλλο με υπηρεσιακό έγγραφο να ενημερώνεις στους υπαλλήλους σου. Αυτά γινόντουσαν επί χούντας. Αυτό πρέπει να το ακούσει όλος ο κόσμος. Αυτό ποτέ έγινε. Σήμερα. Σήμερα έγινε. Σήμερα. Είστε... Δεν επεκτείνομαι σε άλλα δύο υπουργεία. Είστε σίγουρος? Απολύτως. Το έχετε απολύτως. Δει, έχετε δει κάτι? Απολύτως. Έχω το κείμενο. Στο αυτοκίνητο. Το έχω στο αυτοκίνητο το κείμενο, σας το διαβάσω. Υπηρεσιακό κείμενο. Υπηρεσιακό Γενικός Γραμματέας. Αύριο το πρωί θα έχω και το υπηρεσιακό έγγραφο και θα το στείλω στη Βουλή. Μπορείτε να το φέρετε το έγγραφο αφού είναι το αυτοκίνητο. Έχω το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο. Το γιατί το πήρα από άλλο Υπουργείο που διανεμήθηκε ως περιεχόμενο. Ναι. Στο τριπλό θα ήθελα με να την υπογραφή, με την υπογραφή, μάλλον με τον τίτλο Γραφείο Γενικού Γραμματέα και τους παραλήπτες, διεύθυνση τάδε, διεύθυνση τάδε, θα το έχετε και από μένα. Αύριο το πρωί και φαντάζομαι και από άλλους ανθρώπους. Θα το στείλω και στη Βουλή, γιατί είναι θλιβερό να μας γυρίζουν τόσες δεκαετίες πίσω. Αυτό το έχει κάνει κανένας. Αυτό δεν το ξέρω. Κανένας δεν το μπορώ έχει κάνει. Να κάνω κανένα σχόλιο. Είχαμε κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχαν όλα τα κόμματα κατά καιρούς. Να παρέμβει. Είχαμε κυβερνήσεις από όλα τα κόμματα κατά καιρούς. Από δύο κόμματα πολύ μεγάλες. Αυτό δεν ξέρω ποιος γενικός, γιατί το Υπουργείο έχει τρεις γενικούς. Ο κύριος Κουρουμπλής, ο κύριος Ξάνθος. Αυτό είναι θλιβερό. Το καταγγέλλω. Κύριε Αλιάκου, παρακαλώ, έχετε δίκιο, κύριε Τριταφυλλίδη. Και βάζω μια τελεία. Εάν ακούσατε αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος, αναζητήστε ή τον Υπουργό Υγείας ή έναν από τους τρεις γραμματείς του Υπουργείου Υγείας να απαντήσει στην καταγγελία που κάνει ο κύριος Λοβέρδος, η οποία είναι σοβαρή. Εικάζεται ότι μπορεί και να το ξέρει ο Υπουργός. Δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσουμε, αν το βγάλουμε στο τηλέφωνο. Λάθος. Πάμε παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Λοβέρδε. Πιστεύω ότι το κρίσιμο για τον ελληνικό λαό είναι αυτό που θα γίνει απόψε το βράδυ, αύριο το πρωί, τις επόμενες μέρες και όχι ό,τι έγινε. Αλλά για να θεμελιώσω τα επιχειρήματά μου για αυτό που γίνεται τώρα και που θα γίνει αύριο, θέλω ένα λεπτό να θυμίσω ορισμένα πράγματα. Παραπάνω έχετε. Μιλήστε. Έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα που πλειοψηφεί, που λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάντως τους τελευταίους μήνες, προ και μετά τις εκλογές, λένε σταθερά ψέματα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που υπόσχεται μέτρα 12 δις στη Θεσσαλονίκη. Υπόσχεται κατάργηση του έμφυα και άλλα πολλά. Μονοκοντιλιά που θα διέγραφε το χρέος και σκίσιμο του μνημονίου. Αυτά τα έχουν ακούσει όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες. Αντί για να δώσει 12 δις, πήρε 8 δις με την πρόταση που έκανε. Θα προς την
την Δευτέρα που μας πέρασε. Με την υπογραφή Πρωθυπουργού, με την υπογραφή Πρωθυπουργού πρότεινε, και αυτό είναι το έγγραφο στο οποίο και χθες στη συνέντευξή του επέμεινε, μέτρα 8 δις. Το 47% 12 που δεν έδωσε. Και 8 που πήρε, 20. Πάμε παρακάτω. Θα διέγραφε το χρέος, τα ακούσατε. Καμία διαγραφή χρέους και ακούτε ποια είναι η συζήτηση τώρα. Μήπως και πάρουν και μια διαβεβαίωση για αυτά που θα γινόντουσαν στη λήξη του προγράμματος. Ακόμη περισσότερο, το ζήτημα του μνημονίου. Σήμερα ο κύριος Βίτσας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λοιπούς να στείλουν, λέει, στην Εκσταστική Επιτροπή της Βουλής όλα τα έγγραφα κτλ. Ξέρετε ότι ακόμα δεν μας έχουν φέρει από το Σύνταγμα, που είναι 100 μέτρα από τη Βουλή, την παράταση του μνημονίου, τη Δανειακή Σύμβαση και συνοδευτικά του μνημονίου στις 20 Φεβρουαρίου. Απέχουμε 100 μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά βουλευτής της Επιτροπής την έφερε από τις Βρυξέλλες και είδαμε εκεί ότι παραπέμπεται όλο το θέμα αυτό της παράτασης του μνημονίου στο αγγλικό δίκαιο, στο δίκαιο του Δουκάτου του Λουξεμβούργου και η υπογραφή Βαρουφάκη θεμελιώνεται στην περίφημη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που την κατήγγειλαν όταν ήταν αντιπολίτευση ως προκατασκευασμένη νομοδότηση. Verbatim, αυτολεξή, η ίδια θεμελιώνει την υπογραφή Βουρουφάκη. Πάνε αυτά. Έχουμε εκλογές. Αρχίζουν μετά. Τι καλή διαπραγμάτευση που κάνουμε για πρώτη φορά. Το πόρισμά της, το προϊόν της, καθρεφτίζει την ποιότητα της διαπραγμάτευσης. Δεν θα το ψηφίζανε. Τσακώνονταν. Βγαίνανε, λέγανε στις τηλεοράσεις διάφοροι βουλευτές, εγώ δεν μπορώ, οι αρχές μου κτλ. Και έγινε ό,τι έγινε. Έλεγαν μετά. Ενώ διαρκούσε αυτή η τελευταία φάση. Όταν τους λέγαμε, ρε παιδιά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ζήτησε παράταση προγράμματος και αν δεν την πάρει, αυτό το είπα στη Βουλή το Σάββατο. Θα την πάρει, λέγανε. Eurogroup το Σάββατο. Ο Τούσκ, εχθές, δεν σας δίνουμε παράταση. Λέγαμε, αφού δεν υπάρχει παράταση, αυτό που κάνει ο κόσμος τώρα που πάει στις τράπεζες Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει επισήμως. Θέλω να σας πω ότι έχετε βάλει φωτιές με την καταγγελία. Θα υπάρξουν. Που κάνατε. Να τελειώσω. Να τελειώσετε, αλλά έρχονται μηνύματα, αγαπητέ κύριε Λοβέρδε, που μου λένε ότι πρέπει να πάει κάποιος, αν έχετε έρθει και με συνοδεία, δεν ξέρω, στο αυτοκίνητο να φέρει το χαρτί. Θα το φέρω εγώ. Διότι το, θα, δεν θα κάνετε ένα διάλειμμα. Βεβαίως θα κάνω διάλειμμα. Θα το φέρω εγώ. Να το φέρετε, να το δείξουμε το χαρτί. Θα το φέρω εγώ. Γιατί ψάχνουμε ήδη άνθρωπο. Το έχω σε email. Ψάχνουμε ήδη άνθρωπο. Το έχω σε email. Κύριε Λοβέρδε, από το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει αυτό που λέτε. Το έχω σε email. Δεν θέλω να μείνει αναπάντητο. Όπως πήγε σε άλλο Υπουργείο. Ναι. Και είναι ακριβώς το ίδιο, και το διαβάσαμε με τον άνθρωπο που με πήρε τηλέφωνο και μου έκανε την καταγγελία. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Συνεχίστε και ολοκληρώστε. Αύριο στη Βουλή θα πάει με το λογότυπο. Κανονικά. Και θα το στείλω και σε εσάς. Λοιπόν, είπανε ότι όποιος λέει ότι θα κλείσουν τράπεζες είναι κινδυνολόγος. Επί μήνες τώρα την καταγραφή κινδύνων την αποκαλούσαν κινδυνολογία. Και έκλεισαν οι τράπεζες. Και μάλιστα, χθες το βράδυ, σε μια αντίστοιχη συζήτηση έλεγα, είναι αλήθεια, ρωτούσα. Γιατί δεν είμαι και ο Επαϊόν. Ο δυστυχής Γαβριήλ Σακελαρίδης που δήλωνε, είναι τόσο σίγουρο ότι δεν θα γίνει capital control. Τον άκουγα, την έκφραση. Για να τον άκουγα. Όσο να ανατείλει ο ήλιος αύριο. Και λέω, καλά, δεν τον λυπούνται. Τον άκουγα τον άνθρωπο. Του δίνουν τη γραμμή, ναι, να τα λέει αυτά. Και μετά γίνεται ρόμπα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης. Γιατί ξέρετε, κάποιος όταν δίνει κάποιες εντολές, και υπάρχουν και συνάδελφοι δημοσιογράφοι που δίνουν τις εντολές, λένε ότι στην ενημέρωση του press room, το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, δίνονται κάποιες πληροφορίες, τουλάχιστον με έναν τρόπο, που να επιτρέπει την αλλαγή αύριο το πρωί μιας θέσης, θεμητό ή αθέμητο, δεν θα το συζητήσω, χωρίς να εκτίθεται και φραστικά ο άνθρωπος. Έχουμε εξέλιξη. Διότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης δεν τα έκανε αυτά πιο πριν, ούτε στην εκστρατεία του, ούτε πουθενά. Και είναι ένας συμπαθέστατος νεαρός. Μπορώ να κλείσω τη σκέψη. Να βγαίνει να και να λέει αυτό που λέει. Για να κλείσω τη σκέψη. Τον άκουγα και εγώ. Να διαβάσω τι μου ήρθε. Κύριε Λοβέρδα, αφορά εσάς αυτό που είπατε. Γιατί βεβαίως, είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Βεβαίως, δεν το διαβάσετε. Λοιπόν, επικοινώνησε η συνάδελφη. Ενώ το ΝΑΤΟ δεν είναι σοβαρό, καλά, μετά. Και το ΝΑΤΟ είναι πολύ σοβαρό, κυρία Κανέλη. Αστειεύομαι. Επικοινώνησε η συνάδελφό μου από το κοντρόλ, η κυρία Σοφία Λιάκου, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κουρουπλή, φίλες και φίλοι. Ο οποίο. Δεν το ξέρει. Πού να το ξέρει. Το θεωρεί απίθανο να έχει συμβεί αυτό, λέει ο Υπουργός. Τώρα αμέσως θα σας φέρω και το χαρτί. Σας λέω, θα στείλω να το πάρουν, ναι, από το σπίτι του. Σας μεταφέρω, κύριε Λοβέρδο, τι λέει ο Υπουργός. Το θεωρεί απίθανο, αποκλείει κατηγορηματικά ο κύριος Κουρουπλής να υπάρχει κάτι τέτοιο που λέει ο κύριος Λοβέρδος. Ωραία. Παρακαλώ. Είναι σε γνώση του. Έτσι, σας είπα ακριβώς. Πού να είναι σε γνώση. Θα κάνετε διάλειμμα. Θα κάνετε διάλειμμα. Ναι, αφού ολοκληρώσατε. Ναι. Αν θα κάνετε διάλειμμα, εγώ θα στείλω το αυτοκίνητό μου στο σπίτι του υπαλλήλου του Υπουργείου που μου έκανε την καταγγελία και που ανέγνωσε το κείμενο και θα φέρω με το λογότυπο το κείμενο εδώ. Θα σας διαβάζω, δεν εντωμεταξύ, αυτό που έχω στο αυτοκίνητό μου. Σε 5 λεπτά θα κάνω διάλειμμα. Συνεχίστε. Όλα θα έρθουν εδώ. Συνεχίστε. Σε 5 λεπτά εγώ θα κάνω διάλειμμα. Άνθρωπος που σπάνια κάνω καταγγελίες,
Όταν τις κάνω, τις έχω διπλοτσεκάρει. Δεν κάνω επιβολή. Συγγνώμη, τώρα αυτή τη στιγμή εσύ δεν φοβάσαι έτσι που τα λες, μήπως τον πάρει κάποιος από πίσω το αυτοκίνητο. Δούνε σε ποιο σπίτι πάει. Είναι πολύ παλικάρι αυτός. Δεν υπάρχει. Δεν μασάει. Πάμε τώρα. Όχι, γιατί δεν είμαι. Η δημοκρατία έχει πολλές εκδοχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε αυτά που είπε η κυρία. Μόνο για να μην γίνει κανένα τροχαίο και τρέχουμε. Να λέει ότι το τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως διασφαλισμένο. Και έλεγα, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Αν πήγαινες δεν να πεις κάτι, θα σου λέγανε κινδυνολογείς. Τώρα όμως οι κίνδυνοι είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κίνδυνοι. Έχουν επέλθει. Και λέμε τώρα. Χτες το βράδυ σε συζήτηση, λέω ρε παιδιά, πραγματικά ρωτούσα, γιατί δεν είμαι και ο επαΐων επί του τραπεζικού. Λέω ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν τόσα λεφτά και το 60 να γίνει 20. Γιατί άκουσα ότι η Πειραιώς και η Α και η Eurobank, δεν θυμάμαι, δύο από τις τέσσερις συστημικές, δίνουν 50. Δεν δίνουν 60 με τον λόγο ότι δεν έχουν 20. Ναι. Μήπως πάει και παρακάτω. Πεταγόταν ο υπουργός της κυβέρνησης, έλεγε όχι κτλ. Δεν υπάρχει τίποτε που να λέει ένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης και να το πιστεύει ο κόσμος. Όλα έχουν συμβεί. Και είναι αυτά που είπε ο κύριος Φελέκης. Κρατάω επιφύλαξη γιατί σας ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που θα σας ενημερώσει για τα τραπεζικά. Αλλά εκείνο που είναι δεδομένο είναι ότι πέρασε και η ώρα. Είμαστε εκτός προγράμματος. Και είμαστε στην διακριτική ευχέρεια εκείνων στους οποίους χρωστάμε να ενεργοποιήσουν τα συστήματα που σχετίζονται με τις οφειλές κάποιου που δεν τις πληρώνει και σε ό,τι αφορά τρίτους πέραν των δανειστών, η ΙΣΔΑ λόγου χάρη, να ενεργοποιήσει την θεωρία περί default της Ελλάδας, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και που οι δικές τοποφάσεις ενεργοποιούν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Και άρα η χώρα μπορεί να έχει και άλλα, μα κύριε και άλλα. Λεμπέρδο, να σας όχι, σας παρακαλώ. Όχι. Να σας ρωτήσω κάτι. Είμαι πολύ υπομονετικός και περίμενα την ώρα μου. Τώρα, νόμιζα ότι τελειώσατε. Φτάνει η ώρα να γίνω πολύ συγκεκριμένο στη νέα φάση, σε αυτή που ρωτάει ο κύριος Λιάτσος σε μένα. Με ρωτάει τι θα πω για το δημοψήφισμα. Μέχρι χθες έλεγα ότι το δημοψήφισμα στηρίζεται σε ανύπαρκτο ερώτημα. Έχει όρους που και στα αγγλικά και στα ελληνικά για ένα μέσο ψηφοφόρο δεν λένε απολύτως τίποτα. Πώς έβαλε μωρό, ο πρόεδρος Δημοκρατίας την υπογραφή του? Είναι απαράδεκτο, έλεγα ο πρόεδρος. Πώς το έβαλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας την υπογραφή του κάτω από αυτό? Γιατί καθηγητή τον είχαμε στο Πανεπιστήμιο. Και ο ίδιος δίδασκε και εμείς όλοι οι νεότεροι διδάσκαμε ότι το δημοψήφισμα είναι ο μείζον θεσμός της άμεσης δημοκρατίας, αρκεί να μην υποκλέπτει την απάντηση με μέσω του ερωτήματος. Το ερώτημα ήταν θλιβερό, αόριστο, μπλεγμένο. Καθοδηγούμενη η όλη προσπάθεια. Αυτά τα λέγαμε χθες. Χωρίς τρία ψηφοφόρα. Σήμερα έρχεται η πραγματικότητα να πει ότι όλες αυτές οι συζητήσεις περί συμφωνίας είναι πασέ. Είναι πίσω. Και το παρόν λέει πρόταση της κυβέρνησης για τρίτο μνημόνιο. Ερώτηση. Επειδή ο βουλευτής Τριανταφυλλίδης έχει δίκιο, με απόφαση της Βουλής γίνεται δημοψήφισμα. Δεν γίνεται με πράξη του οποιοδήποτε κρατικού οργάνου κυβερνητικού. Η απόφαση της Βουλής δημοσιεύεται στο ΦΕΚ αυτή καθ' αυτή και μετά πάει στον Πρόεδρο για να υπογραφεί. Είναι μόνο απόφαση έτσι της παίρνετε Βουλής. Πίσω. Ναι. Μόνο με απόφαση της Βουλής μόνο έτσι παίρνετε πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε, πρώτον, εάν δρομολογηθεί το σενάριο της κυβέρνησης που πρότεινε σήμερα και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και δεκτό, που είναι τρίτο μνημόνιο, έτσι είναι 30 δις. Είναι τρίτο μνημόνιο και πάει μέχρι το 17. Έχουμε πρώτη συνεδρία της Βουλής, την οποία η κυρία Κωνσταντοπούλου έκλεισε. Την έκλεισε, δεν έχουμε Βουλή αύριο, λόγω δημοψηφίσματος. Και όχι, δεν την έκλεισε. Μετά από διάσκεψη των Προέδρων. Μετά από διάσκεψη των Προέδρων. Ναι, πέστε το όλο. Έγινε, δεν την έκλεισε. Έγινε. Μην το λέτε έτσι. Αυτή η διακοπή. Και μάλιστα μειοψήφισε μαζί. Κύριε Λιάτσο, ήμουν κύριε πολύ υπομονετικό. Μισό. Παρότι ελέγονται πράγματα. Λέμε όλο, όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όχι. Θα τελειώσουμε. Όπω σου τελειώνω. Όχι. Δεν θέλει. Αφήστε να συμφώνησε. Όχι. Όχι. Θα τελειώσω, άνθρωπε μου. Θα τελειώσω και μετά μιλάω σε την αλήθεια δεν θέλω να μιλήσω. Λέω λοιπόν. Το γεγονό λέω. Ναι, γεγονότα τριτεύοντα που καλύπτουν τη συζύγου της ή του πρωτεύοντα. Μα εσύ το αναφέρω. Λέω λοιπόν, η Βουλή είναι κλειστή. Θα πρέπει να ανοίξει, θα πρέπει να ανοίξει για να συζητήσει την ανάκληση του δημοψηφίσματος. Και δεύτερον, επειδή οποιαδήποτε συμφωνία για τρίτο μνημόνιο με τόσα λεφτά θα έχει ως προϋπόθεση τα λεγόμενα προαπαιτούμενα, η Βουλή ή η κυβέρνηση με πράξη του δημοτικού περιεχομένου θα πρέπει να δώσει αυτά τα προαπαιτούμενα στο λαό, να του πει τι λεφτά θα του πάρει. Αυτά τα δύο, γνώμη μου είναι κύριε Λιάτσε, δεν τα αντέχει η κυβέρνηση. Πάμε για γρήγορες πολιτικές εξελίξεις. Δεν αντέχονται οι δύο αυτές. Τι εννοείται γρήγορες πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή? Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή να τα αντέξει αυτά. Δηλαδή. Δεν μπορεί να έχει πάρει το Σάββατο απόφαση, ενώ φώναζε όλη η αντιπολίτευση, μην το κάνεις. Απόφαση περί δημοψηφίσματος να αναστάτωσε όλο τον πλανήτη. Και να έρθει μετά να πει, ξέρετε, δεν το είδα καλά κτλ. Το παίρνω πίσω. Για να το πάρει πίσω, θα υποστεί μια τέτοια ήττα στη Βουλή,
που ο Πρωθυπουργός δεν την αντέχει. Μισό λεπτό. Καπάκι δε. Τελειώνω, Γιάννα μου. Ναι, ναι. Καπάκι δε θα πρέπει να πει είτε με απόφαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, είτε με απόφαση της Βουλής που θα την καλέσει σε επόμενη συνεδρίαση, πριν συμφωνήσει με τις τράπεζες κλειστές και δεν ξέρω εγώ με ποιο όριο αναλήψεων, θα πρέπει να πει: παίρνω και αυτά τα μέτρα. Βουλή ψήφισε ή Βουλή θα τα ψηφίσει σε κάποιες μέρες, τώρα τα παίρνει η κυβέρνηση με πράξη δημοτικού περιεχομένου. Τον Δραγασάκη τον ακούσατε απόψε. Ή έστω τον ακούσαμε. Διημών εμείς εδώ. Τι είπε. Είπε ότι έλεγε ότι έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα από τον Φεβρουάριο κτλ. Όταν τα λέγαμε εμείς αυτά, μας λέγανε κινδυνολόγους, προβοκάτορες, εκφραστές των δανειστών και ούτω καθεξής. Τα είπε ο άνθρωπος αυτά. Εγώ εκλαμβάνω τη δική του τοποθέτηση ως ένα ξεκαθάρισμα προσωπικού πολιτικού λογαριασμού. Κύριε, εγώ αυτές τις ευθύνες φέρω, μέχρι εκεί φτάνουν οι ευθύνες μου. Δεν αντέχει η κυβέρνηση αυτές τις εξελίξεις, κύριε Λιάτση. Η χώρα είναι οικονομικά στον αέρα και πάει να γίνει και πολιτικά στον αέρα. Ο λαός τώρα πρέπει να δει πώς τον κορόιδεψαν και τι του είπαν επί πέντε μήνες, μη θυδόμενοι των πιο εξευτελιστικών χαρακτηρισμών για όλους εμάς. Των πιο εξευτελιστικών χαρακτηρισμών. Θα κάνουν αυτοκριτική. Έχουν στις βαλίστες, στις τσάντες τους, στα σημειώματά τους, στις τσέπες τους, ένα χαρτάκι με μια μικρή αυτοκριτική. Ας το χρησιμοποιήσουν, θα κάνει καλό και στην πατρίδα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο κύριος Λοβέρδος βγαίνει από το στούντιο για να μας φέρει το χαρτάκι για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.